Στο μέτωπο για την κυριαρχία στην κεντροαριστερά, Αλέξης Τσίπρας και Νίκος Ανδρουλάκης συνεχίζουν τις εκατέρωθεν βολές αλλά και τις αλληλοκατηγορίες για τη συντριπτική νίκη της Νέας Δημοκρατίας. Ωστόσο και οι δύο δηλώνουν αποφασισμένοι να στρέψουν τα πειρά τους μόνο κατά της δεξιάς προσεχής εκλογές. Την ίδια ώρα, η Νέα Δημοκρατία κατηγορεί τα δύο κόμματα για μαύρο αφήγημα που αποδοκίμασαν οι πολίτες. Για την επικράτηση της Νέας Δημοκρατίας στις εκλογές δεν έχουμε μόνο εμείς ευθύνες. Απλά είμαστε οι μόνοι που έχουμε το θάρρος δημόσια να τις αναλαμβάνουμε. Βαρύτατες ευθύνες έχουν και εκείνοι που τις έδωσαν διάδρομο με μια πολιτική διχαστική και μονομέτωπη εναντίον του ΣΥΡΙΖΑ και που ακύρωσαν στην πράξη μια μεγάλη ευκαιρία και για τις δυνάμεις της προόδου, την ευκαιρία της απλής αναλογικής. Η αυτοδυναμία του κύριου Μητσοτάκη είναι έργο ΣΥΡΙΖΑ. Όταν ένα κόμμα κάνει μια τέτοια στρατηγική ήττα, φταίνε τα υπόλοιπα κόμματα και όχι το ίδιο. Είναι παράλογο αυτό και ως αφήγημα. Ο κύριος Σεβάς τι λέει, για τη δική του πτώση φταίει το ΚΚΕ και το ΠΑΣΟΚ. Το τελευταίο που χρειάζεται ο τόπος σήμερα απέναντι σε μια δεξιά που δείχνει να έρχεται απειλητικά για το δημόσιο συμφέρον είναι ένας ανόητος ανταγωνισμός ανάμεσα στις δυνάμεις της αντιπολίτευσης. Ο ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία είναι ο βασικός εκφραστής της προοδευτικής παράταξης. Ο πρόεδρος μίλησε απολύτως αυτοκριτικά, ανέλαβε την απόλυτη ευθύνη ως επικεφαλής για το κακό αποτέλεσμα, ναι, και ζήτησε από όλους μας σοβαρότητα και συστράτευση. Επέλεξε τρεις τομείς αιτιών για την ΙΤΑ. Θεώρησε ότι η Νέα Δημοκρατία επέβαλε ένα καθεστώς φόβου στην κοινωνία, η οποία προκειμένου να διατηρήσει τα ελάχιστα και εκτιμένα κινήθηκε προς την κάλπη της Νέας Δημοκρατίας. Από την άλλη πλευρά, η στρατηγική της απλής αναλογικής δεν απέδωσε και θόλωσε το στίγμα μας και δημιούργησε μια αμφιβολία στους πολίτες για το πώς μπορούμε να υλοποιήσουμε το πρόγραμμά μας. Και τρίτον και εξίσου σημαντικό, άστοχες δηλώσεις στελεχών μας επέτειναν το κλίμα αμφισβήτησης. Θυμάστε λοιπόν ότι σας είχα πει ότι μία πρόταση είναι αυτό που λέμε εμείς, η αυτοδυναμία της Νέας Δημοκρατίας, και από την άλλη δεν υπήρχε στην ουσία απολύτως τίποτα. Υπήρχαν πλήνθη και κέραμοι ατάκτως ηρημένοι, ξεκινήσαμε με μία κυβέρνηση ανοχής, πήγαμε σε μία προοδευτική διακυβέρνηση και καταλήξαμε σε μία κυβέρνηση δικού σκοπού. Όλα αυτά φόβησαν τον ελληνικό λαό που έχει ο ελληνικός λαός νοπεί ακόμα στην μνήμη του τη διακυβέρνηση του κυρίου Τσίπρα. Μία είναι η στρατηγική του ΠΑΣΟΚ για τις 26 Ιουνίου. Να εκφράσει πλειοψηφικά τον προοδευτικό κόσμο της χώρας και του κέντρου και της κεντροαριστεράς, που λένε ότι δεν πάει όλο η κατάσταση με τη Νέα Δημοκρατία, δεν νιώθουν ασφάλεια με την αντιπολίτευση του ΣΥΡΙΖΑ. Πράγματι έκανε ένα δυνατό αγώνα και εγώ προσωπικά, γύρισα όλο τον ομό, τις ίδιες περιοδίες συλλογικά σε διάφορα γκρουπ και υποψηφίων και στελεχών του ΠΑΣΟΚ, θα τις κάνουμε και τώρα. Αυτό που βλέπουμε και είναι πολύ ευχάριστο είναι ότι υπάρχει μια μεταστροφή, υπάρχει μια τάση για ανατροπή πολιτικών σχετισμών και εκτιμώ βάσιμα ότι το ΠΑΣΟΚ 25 Ιουνίου μπορεί να είναι αξιωματική αντιπολίτευση. Στην Καβάλα, αισιοδοξία υπάρχει για έδρα ο πλευράς του ΠΑΣΟΚ Κινάλ, όπως μετέφερε ο υποψήφιος βουλευτής Καβάλας του ΠΑΣΟΚ Κινάλ, Λεωνίδας Παπάς. Η μάχη θα είναι συλλογική, εντάξει, και αυτό θα είναι αλλά επιτυχία υπάρχει σας. Μεγάλη, ναι, πιθανότητα.